ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Οι υπογραφές έπεσαν από τον Διευθύνοντα και εμένα. Έχει κατασταθεί σε ένα κεντρικό χώρο στην Τρίπολη, σε ένα κεντρικό χτερίο, το οποίο το αποκαταστήσαμε. Ήταν το παλιό κτηνιατρίο. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί και εκεί, εκτός από τον Μοριά, και η Αρκαδία ΑΕ που διαχειρίζεται το λιγνητόσημο, και θα εγκατασταθεί και εκεί και η εταιρεία εκείνη, η οποία θα διαχειριστεί θέματα σχετικά με την ενέργεια, ενεργειακές κοινότητες κλπ. Τα ξέρετε. Αυτό το βήμα το πρώτο το οποίο έγινε με το Μοριά ΑΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ακολουθήσουν προγραμματικές συμβάσεις πάρα πολλές, οι οποίες αφορούν την περιφέρεια και την εκτέλεση έργου. Το πλέον έτσι χαρμόσυνο όσον αφορά αυτή την εταιρεία είναι η ενασχόληση του κυρίου Ράσμουσεν με τη συγκεκριμένη εταιρεία και η υπόσχεση ότι θα δώσει οικονομική βοήθεια μέσω τεχνικής βοήθειας προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία βεβαίως θα συνεργάζεται και για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Στοχεύομαι στο να γίνει πλέον δυναμική η αναπτυξιακή εταιρεία σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, και θα γίνει. Το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί θα είναι πάντοτε ή ορισμένου χρόνου ή με μπλοκάκι. Δεν θα δημιουργήσουμε μόνιμο προσωπικό. Σε κάθε προγραμματική σύμβαση θα προσλαμβάνεται το προσωπικό το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Εντάξει, αυτό θα γίνεται. Η προσοχή μας αφορούσε τον τουρισμό. Αφορούσε τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένα κεντρικό ζήτημα για μας. Η πανδημία μας έχει πάει, όπως και σε όλα, πάρα πολύ πίσω. Αλλά βλέπετε, γίνονται βήματα. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρέσβης και ουσιαστικά επαινεί ένα διαφημιστικό μήνυμα το οποίο στείλαμε, καταλαβαίνετε, μόνο η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη έχει αξία πάρα πολύ μεγάλη, οικονομική αξία, διαφημιστική αξία. Προς αυτή την κατεύθυνση, με πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των χρημάτων και προσδοκώντας πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα, θα βαδίσουμε. Η Πελοπόννησος ΑΕ έχει κάποιες προγραμματικές που πρέπει να λήξουν. Η Πελοπόννησος ΑΕ έχει ένα έργο σε εξέλιξη της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, το οποίο έρχεται από παλιά. Δεν υπογράφουμε καμία νέα προγραμματική. Είμαστε στα δικαστήρια για τη λύση της συγκεκριμένης εταιρείας. Με το που θα λυθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, θα πάψει και οποιαδήποτε συνεργασία. Δηλαδή, θα μεταφερθούν και αυτά τα προγράμματα στο Μοριά ΑΕ.